Ναι. Έλα. Έλα μου. Καλά. Έχει βγει ένα πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής του Πειραιά. Στον Μπασάρι, αυτά διαβάζω τώρα, αν είναι αυτό που λες. Στο μεταξύ έχω πάρει τώρα δύο εφημερίδες. Ρε. Λέει τα πάντα, ε. Έχω μείνει άφωνη. Βρήκες το Έθνος, το Πειραιές. Ναι, ναι, ναι. Γράφει τα πάντα. Η και λέει και πώς γίνονται. Φωτογραφίες έχουν βάλει όλες. Και του Περικλή και της Νικόλ. Έχει κάτι και μέχρι τη μάνα του Πατέλη έχουν βάλει, ρε. Έχει κάτι και έχει πει αυτός τώρα. Τα ξέρω, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Τα πάντα. Μέχρι και ότι προστατεύεται Πακιστανούς και παίρνετε λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Τα πάντα. Κανόνισε ο Νίκο να μου έρθουν εδώ. Τα έχεις πετάξει όλα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίες. Το Λεβελέγκο έχουν βγάλει. Το Σωτήρι. Μπρίζα το πρωτοπαλίκαρο, λέει, το αρχηγού. Την εντολή. Τι? Μιλούν στα φτάρι γονείς του Παύλου. Α. Λέει, και είπαν γι' αυτό, είπε αυτό το μεγαλοστέλεχος του Πειραιά, αυτός ο Χρυσαυγίτης, ο πρώην Χρυσαυγίτης του Πειραιά, ότι ενημερώσανε το μεγαλοστέλεχος της Νίκαιας, αυτός πήρε βουλευτή και ο βουλευτής πήρε τον Μιχαλολιάκο και πήγε και τον εσκότωσε. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτό είναι η ιεραρχία πώς πήγαινε. Για να κάνεις κάτι, παίρνεις πρώτα το Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στο μεγάλο και αν δώσει το κύριο μεγάλο σπάσιο. Και αποκαλύπτει ως μέλος της οργάνωσης. Καλά, εντάξει. Δεν το ξέρω, θα πούμε όλη την αγκή τώρα, ε. Δεν σας ξεπλένει τίποτα. Και ειδικά εσύ που είσαι μέλος και έχεις υποστηρικτής. Αυτό το μουνόπανο... τώρα, ότι άμα κάτσεις και μιλήσει αυτός... Αυτό το μουνόπανο, όποιος κι αν είναι, έχει πει τι είναι μέλη, τι είναι υποστηρικτές, ποιος είναι ο πυρήνας, ποιος είναι ο ανοιχτός πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας. Ποιος είναι όμως αυτός. Δεν ξέρω. Στέλεχος λέει, πρώην στέλεχος του Πειραιά. Είσαι στη φωτογραφία στο Έθνος. Δεν ξέρω. Πού. Σε αυτή που είναι με τα τάγματα εφόδου. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν την έχεις πάρει αυτήν την εφημερίδα. Αυτή διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που λες. Μπροστά ρε, το εξώφυλλο. Όχι. Που είναι και ο Γιώργος, ο Ρούπακιας. Όχι, όχι. Ο Καραφλός ο δίπλα του ποιος ήτανε. Μ? Ο Καραφλός δίπλα του ποιος είναι. Περίμενε. Κάτσε, έχω δύο εδώ πέρα. Το Έθνος, ρε Νίκο, το Έθνος. Το Έθνος είναι και τα δύο. Αλλά με διαφορετικό εξώφυλλο. Αυτός πρέπει να είναι ο Κιάδας, λογικά. Αυτός κάτω πρέπει να είναι ο Βάτραχος. Πού βλέπεις, κοριτσάκι μου. Την εφημερίδα, το εξώφυλλο βλέπω, το έχει η Στεφανίδου. Αυτό που λέει για τάγματα εφόδου. Ναι, έχει μια φωτογραφία απ' έξω. Η Νίκαια είναι μόνο, ναι, δεν είναι ο Κιάδας αυτή. Καλά, την έχει γαμίσει ο Πατέλης, ε. Δεν έβγαλαν τη μάνα του, το πήρε χαμπάρι. Φωτογραφίες έχουν τη μάνα του. Και λέει ότι και καλά, εδώ πέρα λέει... η μάνα λέει του Πατέλη, λέει, κόβει τη Βασιλόπιτα, λέει, για τα μέλη. Και ενώ λέει στο σπίτι της, λέει, κρύβει, λέει, τα ρόπαλα, λέει, και τα γκλόπ, λέει. Ότι δουλεύει ο Γιώργος και παίρνει λεφτά από τη Χρυσή Αυγή. Παίρνει 600 ευρώ. Τα τάγματα εφόδου πώς λειτουργούν, λέει τώρα η Στεφανίδου, πώς μπαίνουν στον πυρήνα, τι είναι ο πυρήνας. Θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Η αντιτρομοκρατική στις έρευνες για τη Χρυσή Αυγή. Ποιες υποθέσεις αναπτύρονται από το αρχείο. Καταρχήν στο τέτοιο βγάλαν στο site του Indymedia. Άμα μπεις στο Indymedia και διαβάσεις, έχει 32 κακουργήματα. Δεν έχω ίντερνετ. Γράφει 32 κακουργήματα,
που ήταν και καλά που αυτά μας συνδέουν, δηλαδή τα δύο επεισόδια που γίνανε, που είναι με φωτογραφίες και τέτοια. Και έχει τη δικιά μου τον Πειραιά. Ρε, τι λέει αυτός, ρε. Είσαι, του λέει, ένα... Είσαι, λέει, ένα μηδενικό για να μπεις, λέει, στον πυρήνα. Α, ναι, το ξέρω, ναι. Λέει, πάρε, λέει, κάμπι. Αυτά τα κάνανε οι νοικιότητες, τα κάνανε. Σου βαράνε, λέει, τα πλευρά. Ναι, αυτά τα κάνανε οι νοικιότητες. Στις αρχές. Εντάξει, βλέπω να ερχόμαστε, σας φέρνουμε τσιγάρα στον Κορυδαλό. Εκεί θα καταλήξετε. Εκεί θα καταλήξετε, δυστυχώς. Το Intimidia λέει φάτσα κάρτα με δείχνει. Φωτογραφία αυτή που είχαμε με τον Θόδωρα και αυτούς. Ρε, λες να τα λέει ο Κάσπερ όλα αυτά. Όχι ρε, τι να κάνει αυτός ο τρύπας, θα τον εγαμίσω άμα τα λέει αυτός. Εγώ ξέρω ποιος σκέφτομαι. Εμάς το χοντρό, το χαζό, το Χρήστο. Όχι. Ένα χαζό που ήταν στη Δελιγιάννη που έρχονταν συνέχεια. Στη Δελιγιάννη, στη Μακρυγιάννη. Γιατί όριθο τότε με τα επεισόδια που πήγατε. Ότι που. Φύγανε, λέει, από τον Πειραιά και πήγανε, λέει, στην Κόρινθο, λέει, και παίξατε ξύλο. Α, ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά υπάρχουν φωτογραφίες με τα μπάσταρδα. Ότι έχετε πάρει, λέει, και ανήλικο παιδί μαζί σας και σας κρίνουνε γι' αυτό. Βγήκε ο γιατρός που εξέτασε το Φίσα και είπε ότι είναι επαγγελματικό το χτύπημα του Γιώργου. Ο ξέρεις, στην Κόρινθο έχω εμπορική φωτογραφία, ε. Σε σύγκρουση με ένα ματά. Μπορεί να εμφανιστεί για αυτή τη φωτογραφία. Είναι όλες στην Intimidia. Έχω φωτογραφία υλικό. Θα βγω μετά να πάω να πάρω κάτι καλλιντικά που θέλω και θα πάω να πάρω το Έθνος. Το έβλεπα γιατί το είχαν όλα τα κανάλια το Έθνος. Και έλεγε για τον Πατέλη και έλεγε για άλλα άτομα μέσα. Μας είχαν δώσει στοιχεία τα πάντα σήμερα. Κάτω σταυρό σου, εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αποκαλύψει σοκ από πρώην Χρυσαυγίτη, πώς λειτουργούν τα τάγματα εφόδου. Ακούς, αν τυχόν έρθουνε. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν σε έχω πάρει ποτέ στα γραφεία, έξω στη ασχολία μου και όλα αυτά, δεν ξέρεις τι και πώς. Δεν με έχει πάρει ποτέ στα γραφεία. Δεν είναι εδώ παιδί μου ο παππούς. Σπίτι του είναι. Ε, τι κλαις τώρα. Ψάχνει τον παππού. Γιατί ξέρεις να είναι εδώ τα απογέμματα παππούς. Μην δεν πες με τα σκέλια μου. Μες στο μονί μου μπες, λάμπρο. Για δώσ' το μου. Έλα, μίλα. Δεν θέλει, άσαν τώρα γιατί είναι και μουσική με τον ίδρωτα. Ναι. Δεν βράει. Ναι. Με δείξει και ζητά την πατέρα μου. Πρέπει να έχουν μείνει φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρω πού. Τι φωτογραφίες. Τη Χρυσή Αυγή, ρε Νίκο. Α, στο άλμπουμ. Καλά, οι φωτογραφίες δεν γράφουν τίποτα. Έχω κανένα δύο από επεισόδια που είμαστε. Με δείχνουν σκίστες αυτές, πέτατες. Α, δεν ξέρω πού είναι. Είναι στο σιρτάρι, έχω ένα άλμπουμ μέσα. Δεν το βρήκα αυτό το άλμπουμ. Στο μικρό. Δεν το βρήκα αυτό το άλμπουμ. Μια φωτογραφία που βρήκα εκεί με κάτι σημαίες και πολύ κόσμο, την έσκισα και την πέταξα. Ωραία, να σου πω κάτι. Πάρε τη μάνα μου. Πώς. Ναι. Και έχω αυτοκόλλητα με τον Χίτλερ και με τέτοια μέσα. Και αφήσεις και αυτά. Πες να τα πετάξει όλα αυτά. Ε, μα με πήρε η μάνα στο πρωί και μου είπα να καθαρίσω όλα μου τα σιρτάρια. Γιατί λέει τις προάλλες που ήρθε ήταν πολύ λερωμένα τα σιρτάρια μου. Μιλάει και συνθηματικά η ζωή στο τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, πες αυτά και ό,τι πτυσσόμενα γιατί τις μαλακές που έχω, τα μαχαίρια και κάτι ναυτικές και αυτά δυναμίτσες, πες να τα πετάξει όλα. Καλά, θα την πάρω. Μην πάει και με πετάξει τις μπλούζες. Εγώ τι θα τις κρατήσω, μα έχω εδώ καμία. Ναι ρε, τα ρούχα κράτα, δεν σου λέγανε τίποτα για τα ρούχα. Τα πράγματα με ενδιαφέρουν να με βρουν, ναι. Πες εσύ, ό,τι αυτοκόλλητα δεν πιάνω να τα πετάξει όλα. Γιατί έχω και τη μαλακή τα αυτοκόλλητα τα κόκκινα, θυμάσαι που είχαμε βγάλει μετά με το μαχαίρι. Δεν θυμάμαι. Πάμε να το δουν, αυτό τελείωσε μετά. Θα πει να αυτή είναι. Ναι, γιατί άμα θέλουν δεν μπορούν να ανασύρουν το δικαστήριο που έχεις με τον Τζάκα και με τον Θοδωρή και με τον Δεμέχτικα. Αυτό σου λέει, το έχουν βγάλει αυτό στο Intimidia, αυτό δεν είναι. Αυτό σου λέγα.
δικαστήριο. Έλα, Και το δικαστήριο πλησιάζει τώρα. Έχει γούστο να πάμε κάμια κούτσα τώρα.